δεν καταλαβαίνω τι θέλει, ρε παιδί μου. Ήμουνα γλυκούλης, όχι, μην είσαι τόσο γλυκούλης, μην είσαι τόσο καλός. Ήμουνα καλός, μην είσαι τόσο καλός. Μετά ήμουνα κακός, όχι τόσο κακός. Τι. Μα ξέρεις που το χάνεις. Πού το χάνω. Να υπάρχει μια ισορροπία, εντάξει, να μην είσαι και κολτσίδα όλη την ώρα γλυκούλης και γουτσι γουτσι και μωράκι μου και τέτοια. Ναι. Πρέπει να είσαι και λίγο πιο... Σαν να μη σε ενδιαφέρει, βρε παιδί μου. Μα έτσι ήμουν, στην αρχή δεν με ενδιαφέρει και μου λες δεν σε ενδιαφέρει. Ναι, γιατί δεν σε ενδιαφέρει καθόλου. Μα θέλει λίγο και από τα δύο, δεν θέλει να σε... Και τα δύο είχα. Όχι, δεν τα είχε. Τα είχα και τα δύο. Δεν καταλαβαίνεις. Εσύ δεν καταλαβαίνεις και πραγματικά εγώ δεν καταλαβαίνω όντως γιατί δεν καταλαβαίνω τι θέλεις. Αυτό που θέλω είναι να είσαι και γλυκούλης, αλλά να είσαι και λίγο σαν να μην σε ενδιαφέρει. Δηλαδή και να δείχνεις ενδιαφέρον και να μην δείχνεις. Okay. Απλά να μην δείχνεις όλη την ώρα, ρε παιδάκι μου. Όλη την ώρα να ασχολείσαι μαζί μου. Τόσο δύσκολο είναι δηλαδή. Απλό. Α, δηλαδή μπορώ να κάνω να είμαι έτσι γλυκούλης και να πω δεν με ενδιαφέρει. Δεν με ενδιαφέρει τι κάνεις. Αυτό τα έχω και τα δύο. Πώς δηλαδή. Όχι, δηλαδή θα με ρωτήσει π.χ. πώς ήταν η μέρα μου και τα λοιπά. Αλλά θα μου πει αχ, και τι ώρα έκανες αυτά και τι ώρα έκανες εκείνο. Και πώς ήταν το μωράκι μου και τι έκανε το μωράκι μου. Και... Με χαμόγελο ή χωρίς χαμόγελο. Χωρίς. Πώς ήταν η μέρα σου. Εντάξει, όχι έτσι. Πώς ήταν η μέρα σου, μωράκι μου. Να, αυτό καλό είναι. Και τα έχετε και τα δύο αυτά. Ναι, ισορροπία ρε παιδί μου. Ισορροπία, ναι. Και τα δύο αυτό, Πώς ήταν η μέρα σου, μωράκι μου. Αυτό, τα έχουμε και τα δύο, έτσι. Μπράβο. Και δεν ξέρεις πώς να φερθείς σαν άνθρωπο. Πώς δεν ξέρω. Εσύ δεν ξέρεις τι θέλεις.